θα νιώσετε αυτή την δροσιά και την αγάπη που σιγά σιγά θα γαλινεύσει όλο το σώμα και την ψυχή. Είναι η καλύτερη ψυχολογία για τον άνθρωπο. Είχαν έρθει ένα ζευγάρι που ήθελε να χωρίσει και ήρθε λοιπόν στο... ήρθε να με βρει και μου λένε «Πάτερ, χωρίζομαι». Πήγαμε σε ένα ψυχολόγο, μας έδωσε και κάποια φάρμακα, κάναμε μεγάλο αγώνα. Στην αρχή τα βρήκαμε, έτσι μας βοήθησε, αλλά πέρασε 2-3 μήνες και ξαφνικά τα ίδια και χειρότερα. Τι να τους πω εγώ. Εγώ γιατρός δεν είμαι, ούτε ψυχίατρος, ούτε ψυχολόγος, ούτε παθολόγος, ούτε καρδιολόγος, τίποτα. Αλλά όμως επειδή ο Τίμιος Σταυρός είναι θείο δώρο, κάθισα και σκέφτηκα, Σταυρέ μου, τι να τους πω. Και σκέφτηκα μέσα ότι θα πρέπει να τους διδάξω την αγάπη που πρέπει να έχουν στον Τίμιο Σταυρό, στον Χριστό, στην Παναγία. Έτυχε εκείνη τη στιγμή να υπάρχει μία εικόνα του Χριστού και τους λέω, ελάτε παιδιά μου, κάτω στο εικονοστάσι που είναι το προσκυνητάρι του Χριστού, εκεί όπως ανάβουμε τα κεριά, ένα μεγάλο προσκυνητάρι που είναι ο Κύριος με τα άμφια του. Τους λέω, για έλατε εδώ. Τους λέω, εγώ δεν είμαι τίποτα, αλλά ο μεγαλύτερος ψυχολόγος και γιατρός μάλλον είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όταν θεραπεύσει μία ασθένεια, η ασθένεια αυτή δεν ξαναγυρίζει πίσω. Έτσι λοιπόν τους είπα, για κοιτάξτε τον καλά στα μάτια. Άρχισα λοιπόν και οι δύο και κοίταξαν τα μάτια του και μου λέει κάποια η κυρία, μου λέει, κουνιούνται τα μάτια του? Όχι, λέω. Κοιτάζει ο άλλος ο άνθρωπος, ο άντρας της, κοιτάζει λοιπόν, λέει, πάτερ, κουνάει το χέρι του? Όχι, τίποτα. Είναι μία απλή εικόνα που άρεσε, μου άρεσε και την εβάλαμε εκεί προσωρινά η μόνιμα. Καθίστε, λέω. Καθίσανε λοιπόν εκεί στο πεζούλι να σας φτιάξουμε καφέ. Όχι, πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλήθεια σας λέω. Θα σας πω την κίνηση που έκανε το ζευγάρι. Το ζευγάρι ήταν τσακωμένο όταν ήρθε εδώ. Έμαθε για τον Τίμιο Σταυρό και απλά είπανε, τελευταία ας πάμε και εκεί. Αφού τα μεταχειρίστηκαν όλα, είπαν πάμε και εκεί. Ήρθαν λοιπόν και εκεί και κάθισαν στο πεζούλι. Την ώρα που κάθισαν στο πεζούλι και ήταν καθισμένοι και οι δύο, έβγαζαν αναστεναγμός. Εγώ έκανα ότι σκούπιζα εκεί το εικονοστάσι του Χριστού και προσευχόμουν. Και λέω, Χριστούλη μου, μ' αγαπάς, ένωσέ τους σε παρακαλώ. Ένωσέ τους και δώσ' τους ό,τι ζητάνε. Και γυρίζω και τους λέω, δεν θέλετε να κάνετε ένα παιδάκι? Και ξαφνιάστηκαν. Πού το ξέρατε, λέει, πάτερ? Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Αφού θα το κάνετε, παιδί μου, το παιδάκι. Για άλλους αργεί, για άλλους γίνεται αμέσως, για άλλους χρειάζεται κάποιος άλλος τρόπος, για άλλους έτσι είναι. Τι να κάνουμε, λέω, παιδιά μου. Και αφού με κοίταξαν μέσα στα μάτια, πήγα πίσω προς την Οσία Μαρία και ακούτε τι έκανα. Ύψωσα λίγο το κεφάλι μου να δω τι κάνουνε. Τους παρακολουθούσα ραντάρ. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή τους βλέπω ο ένας να πιάνει το χέρι του άλλου και τους άφησα. Πρέπει να ήταν 5 λεπτά, 3 λεπτά και όταν έφυγα από την Οσία Μαρία και πήγα πάλι στο εικονοστάσιο του Χριστού, τους είδα και τους λέω, θα σας δώσω μια γλάστρα και να την έχετε, λέω, στο σπίτι σας. Είναι σαν να βλέπετε τον ναό και εμένα. Πάρτε αυτή τη γλάστρα, λέω, να την έχετε στο σπίτι σας. Μόλις την είχαν κάνει δώρο. Αλλά θεώρησα ότι αυτό το ευλογημένο που ευλογήθηκε, να το δώσω στο σπίτι τους. Μην ανησυχείτε, παιδιά μου. Και παιδιά θα κάνετε και θα είσαστε εδώ μαζί μας και θα ερχόσαστε στο ναό και θα βοηθάτε τον ναό και όλα καλά θα είναι.
Έφυγαν χεράκι-χεράκι, αγκαλιασμένοι με τη γλάστρα. Κάποια στιγμή τους αναζήτησα, είχαν περάσει 3-4 μήνες. Και τους αναζήτησα και έλεγα εκεί πάλι στο εικονοστάσιο. Άραγε, λέω, τι να κάνουν αυτά τα παιδιά. Και εκείνη τη στιγμή το σκεφτόμουν πολύ πολύ πολύ. Την επόμενη μέρα στη Θεία Λειτουργία τους βλέπω πάλι αγκαλιασμένους και ερχότανε. Και μόλις τους είδα έβαλα τα κλάματα. Όταν τελείωσε και πέρασαν να πάρουν αντίδερο, μου είπαν, «Πάτερ, κλαίγατε για μας». Λέω, «Ναι, τι κάνετε? Είμαστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Μας έφυγαν οτιδήποτε είχαμε, λες να μας είχαν κάνει τίποτα στο σπίτι μας? Τίποτα, παιδιά μου, μην τα πιστεύετε. Αφήστε με μένα να τα πιστεύω. Εσείς μην τα πιστεύετε. Εσείς πιστεύετε ότι είστε καλά. Αυτό δεν αρκεί. Μα πάτε ρε τούτο, μα πάτε. Πιστεύετε ότι είστε καλά? Πιστεύετε ότι όλα θα είναι καλά? Μην τρέχετε, γιατί και η γρουσοζιά θα τρέχει από πίσω σας. Οπότε δεν θα φύγει ποτέ, όπου και αν πάτε. Αυτό όμως που κάνετε τώρα, δώσατε ένα μάθημα στον πειρασμό, διότι η αγάπη σας νέκρωσε τον πειρασμό. Λέει, πάτερ, να σας πούμε. Λέω, παρακαλώ. Αν κάναμε ποτέ ένα παιδάκι, πώς θα θέλατε να το βγάζουμε? Σταύρο, Σταυρούλα, Ειρήνη, Δημήτρη, Δήμητρα. Μας αρέσει το όνομα του Σταυρού. Δηλαδή, είμαι έγκυος. Λέω, να είστε καλά, σε ποιο μήνα είστε? Όταν μας εδώσατε την γλάστρα, πήγαμε στο σπίτι, είπαμε να μην ξανατσακωθούμε, να μην μαλώσουμε ποτέ, να τρώμε παρέα μαζί και να είμαστε αγαπημένοι. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες συγκρούσεις, αλλά θα βλέπουμε τη γλάστρα και θα είμαστε καλά. Και όλα καλά, και τώρα προχωράει, ούτως ώστε θα το βγάλουνε το παιδί Σταύρο. Και επειδή είναι αύριο η εορτή του Σταυρού, γι' αυτό και σας λέω δύο πολύ όμορφα περιστατικά, τα οποία προσωπικά εγώ ο ίδιος τα έζησα μαζί με τους πατέρες. Σας εύχομαι λοιπόν καλό βράδυ.